Λοιπόν, αυτό είναι το λογότυπο του Πανεπιστημίου του Χιούστον. Ακούστε, οι μάγκες οι Αμερικάνοι τι κάνανε. Πριν από περίπου 20 χρόνια, λοιπόν, κάνανε μια έρευνα στην πρωτοβάθμια στην Αμερική, προκειμένου να μετρήσουν το IQ των παιδιών στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Αμερικής. Υπάρχει ένα κόλπο όμως εδώ πέρα, γιατί το τεστ IQ ήταν μούφα, ήταν ψεύτικο. Μόνο οι του Πανεπιστημίου του Χιούστον ξέραν ότι το τεστ είναι ψεύτικο. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς φάγανε το ψέμα. Οπότε βγαίνει το αποτέλεσμα ότι το πιο έξυπνο παιδάκι στην τάξη είναι η Μερούλα. Που δεν είναι η Μερούλα. Αλλά η Μερούλα νομίζει ότι είναι η πιο έξυπνη. Έρχεται η ώρα λοιπόν που η Μερούλα θα κάνει το λάθος. Γιατί το λάθος θα το κάνεις. Το θέμα είναι τι θα κάνεις με το λάθος που έκανες. Οπότε είναι με το δάσκαλό της και της λέει ο δάσκαλος: «Ρε Μερούλα, αφού αγάπη μου, είσαι κορυφαία, είσαι η καλύτερη στο σχολείο. Το έχεις. Πάρ' το, αλλιώς θα τα καταφέρεις». Πηγαίνει σπίτι της λοιπόν η Μερούλα και είναι και η μάνα της εκεί πέρα και η Μερούλα ξανακάνει το λάθος. Γιατί το λάθος πιθανό να το ξανακάνεις, το θέμα είναι τι θα κάνεις. Και της λέει η μάνα της: «Ρε Μερούλα, αφού είσαι καλύτερη στο σχολείο, δηλαδή πάρ' το, αλλιώς θα τα καταφέρεις». Και έρχεται και η ώρα που η Μερούλα μένει μόνη της. Και κάποια στιγμή λέει στον εαυτό της: «Αφού είμαι η καλύτερη στην τάξη, σίγουρα θα τα καταφέρω. Είμαι σίγουρη θα τα καταφέρω». 3 χρόνια μετά ξαναγίνεται το τεστ από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον, αλλά αυτή τη φορά είναι αληθινό. Θέλετε να μαντέψετε ποιο παιδί βγήκε πιο έξυπνο στην τάξη και στο σχολείο? Ακριβώς, φίλε μου. Η Μερούλα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η Μερούλα πίστεψε ότι είναι πιο έξυπνη. Ο εαυτός σου, το παραμύθι που θα του πεις, θα το φάει. Οπότε φρόντισε να του πεις το παραμύθι που το συμφέρει και όχι το παραμύθι που δεν το συμφέρει. Γιατί συχνά λέμε στον εαυτό μας αυτό το οποίο δεν θέλουμε. Η ταυτότητά σου δεν είναι αυτό που είσαι. Η ταυτότητά σου είναι αυτό το οποίο θεωρείς ότι είσαι. Και αυτό που είσαι θα ακολουθεί την ταυτότητά σου σαν σκιά. Ακόμα και στον κρεμό να πάει η ταυτότητά σου, αυτό το οποίο θα γίνεις θα την ακολουθήσει και στον κρεμό. Και αν θέλετε σημειώστε, αφού πρώτο ακούσατε, γιατί εμένα μου άλλαξε τη ζωή μου όταν το άκουσα. Στην αρχή τσίνησα κι εγώ πάρα πολύ. Η ιστορία που λέω για τον εαυτό μου γίνεται η αυτοεκπληρούμενη προφητεία μου. Αν δεν μου γουστάρει η ζωή που ζω, είναι καλύτερο να αλλάξω την ιστορία που λέω για τον εαυτό μου. Η ιστορία που λέω για τον εαυτό μου γίνεται η αυτοεκπληρούμενη προφητεία μου. Είναι τόσο απλό. Ο δικός μου δάσκαλος έλεγε ένα άλλο πολύ ωραίο, λέει: «Το παιχνίδι είναι στημένο από σένα για σένα».